κανονίσω εγώ, βρε. Πάμε. Δεν θα σε βοηθήσω εγώ, μωρέ. Πάχνε! Παχλακή! Τι θα κάνει να με βοηθήσεις? Σήμερα η παράστασή μας είναι η Χαρτοπέχρα, το θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά, το οποίο γράφτηκε το 1963, αλλά έγινε μεγάλη επιτυχία από το Γιάννη Δαλιανίδη το 1964 και πολύ γνωστό. Επιλέξαμε αυτό το έργο γιατί είναι κωμωδία και θέλαμε να αναδείξουμε την ψυχαγωγική πλευρά του θεάτρου. Να προσφέρουμε λίγο γέλιο, να προσφέρουμε λίγη αισιοδοξία που είναι πάρα πολύ απαραίτητο στις δύσκολες εποχές που ζούμε τώρα. Οι μαθητές οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στη θεατρική ομάδα είναι από όλα τα τμήματα, από όλες τις ειδικότητες, από όλες τις τάξεις και αυτό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι θα γίνουν άλλες δύο παραστάσεις και το Σάββατο και την Κυριακή και η παράσταση της Κυριακής είναι αφιερωμένη στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Πτολεμαΐδας. Αυτό έγινε μετά από πρωτοβουλία των ίδιων των μαθητών μελών της ομάδας. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι στηρίζουμε το σχολείο αυτό που λειτουργεί πρώτη φορά στην πόλη μας και να ανοίξουμε μία αγκαλιά για τους μαθητές αυτού του σχολείου. Δεν θα υπάρχει κανέναν επίτιμο, η είσοδος είναι δωρεάν, απλώς θα υπάρχει εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του σχολείου και αν θέλει κάποιος θα μπορεί σε έναν κουμπαρά όσο θέλει και αν θέλει να ρίξει ένα ποσό όσο θέλει για να βοηθήσει το σχολείο. Όσον αφορά τη σκηνοθεσία και διασκευή την έχω κάνει εγώ, τη σκηνογραφία και τα σκηνικά ο κύριος Κυριακίδης Σάκης, ο οποίος είναι και ο διευθυντής του σχολείου και χρησιμοποιούμε την αυθεντική μουσική του Μίμη Πλέσα. Η ομάδα κουράστηκε πάρα πολύ, δουλέψαμε Σαββατοκύριακα, αλλά είναι κάτι που μας αρέσει, είναι κάτι που μας γεμίζει, είναι η πέμπτη χρονιά που συμμετέχουμε στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Θέλουμε το σχολείο μας να είναι ανοιχτό σε όλη την πόλη και στην περιφέρεια της Εορδαίας ευρύτερα. Και θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα ενεργό ρόλο, γιατί το σχολείο μας είναι ένα σχολείο που υποστηρίζει τη διαβίου μάθηση, που δίνει δεύτερες ευκαιρίες σε όλους και που κάνει πραγματικότητα τα όνειρα όλων των παιδιών που έρχονται εδώ και τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια γιατί παρόλα τα προβλήματά τους, παρόλα τις υποχρεώσεις επαγγελματικές, οικογενειακές, βρίσκονται εδώ και πολλές φορές κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν από το μεράκι και από την ψυχή. Να ξυπνήσουν αμέσως όλες οι καρακάτσες αφενός και όλοι οι γεροπισμπίκηδες που δεν μας έχουν αφήσει κορίτσι για κορίτσι. Έσχος! Πάψε βρε Θεόδρε, δεν τρέπεσαι παιδί πράγμα να με κουλιάζεις έτσι! Είμαι οργισμένος νέος εγώ! Είσαι παραλυμένος νέος, αλλά είμαι παραλυμένος! Να πάρω μια σανίδα, να την βάλω στο νερό και τότε... Χώρα μου! Τότε πάλι πες εσύ! Σε ξεκάζεις! Θεατρική παράσταση στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος του σχολείου μας. Είναι ένα έργο στη διασκευή της κυρίας Καφετζή, ένα έργο του Δημήτρη Ψαθά, η Χαρτοπέχτρα. Μια παράσταση η οποία δουλεύτηκε εδώ και πολύ καιρό, βέβαια με πολύ μεράκι από τους μαθητές του σχολείου μας. Θα απολαύσουμε όσοι θα παρευρεθούν, θα δώσουμε τρεις παραστάσεις. Σήμερα, το Σάββατο και την Κυριακή, βεβαίως την Κυριακή την παράσταση την αφιερώνουμε στο ειδικό σχολείο Πτολεμαΐδας που λειτουργεί για φέτος πρώτη φορά, ανοίγοντας μια αγκαλιά σε αυτό το σχολείο. Έτσι, και ταυτόχρονα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι το θέατρο συμβάλλει στην πνευματική ανέλυξη του ανθρώπου, βεβαίως βοηθώντας την ψυχή και το πνεύμα όλων των πολιτών. Βεβαίως οι μαθητές μας δεν είναι μόνο εδώ για να πάρουν τεχνικές γνώσεις, αλλά για να αναπτύξουν και άλλες δεξιότητες μέσα από το θέατρο, να καλλιεργήσουν το πνεύμα συνεργασίας. Νομίζω ότι το χαίρονται πάρα πολύ και θα παρακολουθήσουν μια πολύ καλή παράσταση. Άντε, άλλες 100. Σας είπα, τα πει. Ναι, το ξέρω. 300, κυρία Λέτα. 300, μάλιστα. Πάσο. Τα πει. Τα πει εσείς, χρώμα εγώ. Και εγώ χρώμα. Ασορίνα μπαλέ. Ασορίνα τάμα. Άγιο, τι χάμα μου, χωριά σου! Δεν μου λες, εσύ ποιά είχες βοηθείς! Μα τι μας λες, να μην χασμηθώ! Όχι, να μην χασμηθείς! Γιατί? Γιατί με φέρνεις νοσοσιά, γι' αυτό! Έτσι, δίκιο τελικά, γιατί όμως φαίνεται πως ευχαριστώ. Καλωσορίζουμε στην παρέα.
Ευγενίας Ευγενίας Καφετζή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή την πολύ ωραία παράσταση του Δημήτρη Ψαθά. Η συνεργασία μας ήταν άψογη. Υπάρχει μεγάλη αγάπη για το θέατρο από όλους μας και γι' αυτό όταν αγαπάς κάτι το κάνεις με πάρα πολύ αγάπη. Η παράσταση της Κυριακής είναι αφιερωμένη στο Ειδικό Σχολείο ΑΜΕΑ Γυμνασίου και Λυκείου. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε. Εγώ ο ρόλος μου είναι η κόρη του κ. Μπουτσάη με η Νίνα. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ρόλος. Έχει πολύ αγάπη αυτός ο ρόλος. Είναι πολύ εξοικειωμένος που μπορεί κάποιος και ένας εραστέχνης όπως είμαστε εμείς εδώ στο θέατρο να μπορέσει να φέρει εις πέρα το ρόλο του. Όλοι οι ρόλοι είναι πολύ καλοί, είμαστε όλοι αγαπάμε το θέατρο και τους ρόλους μας τους βγάλαμε με πάρα πολύ αγάπη. Θα το δείτε και εσείς με πολύ αγάπη, με πολλές ώρες πρόβας και θα δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα είναι 6 ώρες να την ξυπνήσεις, να την πεις. Ήρθε ο κύριος Μπάρδακας. Σόπα καλέ που να θα την ξυπνήσω να της πω ότι ήρθε ο κύριος Μπουρδακάς. Λέγε, θα την ξυπνήσει έχω άλλο τρόπο. Τι κάνεις εκεί καλέ. Πάνε ξύπνησε την α. Έτσι από το πάω, θα τρομάξει η γυναίκα. Βρήκες. Α, θα κάνουμε την αρκούδα, περίμενε. Λοιπόν, ρε, κουντό. Σήμερα ξεκινάμε την πρώτη μας παράσταση μετά από πολλούς κόπους, πρόβες με πρόβες, και είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι θα ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις αυτού του έργου, γιατί παίρνουμε στις πλάτες μας ένα μεγάλο θεατρικό έργο το οποίο ερημήνευσαν μεγάλοι και καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ρένα Παπακοπούλου. Προσπαθούμε να δώσουμε όσο μπορούμε και εμείς από τη δική μας μεριά τα μηνύματα που εκφράζει το έργο. Εσείς πώς πήρατε την απόφαση να συμμετάσχετε? Εγώ είμαι λάτρης του θεατρικού έργου. Έχω ασχοληθεί και παλιά με το θέατρο. Δεν θέλω να περιεξιολογήσω για τον εαυτό μου. Ήμουν σπουδαστής γραμματική σχολή κινηματογράφου θεάτρου. Παρακολούθησα περίπου 2 χρόνια μαθήματα κινηματογράφου και θεάτρου. Γι' αυτό δεν πάω έστω και σε αυτή την όρημη μου ηλικία να συνεχίζω αυτή τη φιλοδοξία και αυτό το μεράκι που έχω για το θέατρο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτήν την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο ΕΠΑΛ, στο σημερινό σχολείο. Μ' άρεσε πολύ η διαδικασία του θεάτρου και έζησα πολλές εμπειρίες με τα παιδιά κάνοντας καινούργιους φίλους και γνωρίζοντας καινούργιους ανθρώπους. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειδικά η περίπτωση που βοηθάμε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες όσον αφορά το γυμνάσιο και το λύκειο που στεγάζονται στην Πλεονεκαλίδα. Μακάρι η παράστασή μας να πάει καλά και να αρέσει τον κόσμο. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Έχεις ξανασχοληθεί με το θέατρο? Όχι με το θέατρο, όχι. Πρώτη φορά ασχολούμαι με το θέατρο. Είχα μια καλή εμπειρία μέχρι στιγμής και πιστεύω να το προχωρήσω και ψηλά. Λέγεται. Πώς. Πάει στα κερδικητά. Έγινε φωτό στο σπίτι. Δεν τους έφεραν ακόμα. Όχι. Εδώ έχω ένα πορτοφολά και ένα μπαμπατζή. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Μου φέραν και έναν τύπο που έκανε πολύ φασαρία. Ένας τύπος έξαλλος, κύριε διοικητή. Τον έξω στο διπλανό γραφείο. Τα σέβη. Βεβαίως. Μεγάλο. Θα πάω μακριά αυτή η βάζη εδώ πέρα. Γιατί κουράστηκες? Όχι, λέω, λέω. Αν βγαίνεις για το κρεμπιτήριο, δεν θα αργήσει. Έστειλα την καφαριέρα. Δεν στρώει τα συντόνια τώρα. Κάτσε κάτω, ρε.